9:30 με βάση το εκπονηθέν σχέδιο της θεριάς, μονάδες του πεζικού και η ταξιαρχία ηθικού κινήθηκαν προς τη Θεσσαλονίκη, περισφύγοντας συστηματικά τον τοπικό στρατό. Στις 10, οι πρόξενοι συναντήθηκαν και πάλι στο διοικητήριο με τον Βαλίν, τους εκπροσώπους των κοινοτήτων και τον Σεφίκ Πασά, που εκπροσωπούσε τον Ταξίν, ο οποίος εξακολουθούσε να επιμένει στην εξαίρεση των 5.000 όπλων. Οι πρόξενοι έκριναν ότι η αδιάλακτη στάση έκρυβε κάποια υστεροβουλία και αποχώρησαν, αρνούμενοι να συμμετάσχουν περαιτέρω στις διαπραγματεύσεις, επιρρύπτοντας τον Πασά την ευθύνη για ό,τι έμελε συμβεί. Ο Δούσμανης δήλωσε ότι η όρη είναι απαράδεκτη και έσπευσε να συναντήσει τον Διάδοχο. Ο Διάδοχος, αναγνώσας το περιέχον τους όρους του Χασίν Ταξάν έγκριθε, επέστρεψε τούτο στον Δούσμανη, ιδιό με την προσθήκη. Είμαι ο νικητής. Εγώ επιβάλλω συν Θεό τους όρους και δεν δέχομαι διούργους. Το μεσημέρι στις 1, ο Κορομίλας έστειλε και νέο τηλεγράφημα στον Διάδοχο. Αυτού βασιλική ψηλότητα Διάδοχο. Κατ' επισήμως πληροφορίας, Βούλγαροι κατέλαβαν δράμα χθες. Εις απάντηση τηλεγραφήματος υψηλότητος περί των εις τζαμιά υπό των Τούρκων μεταβληθυσών εκκλησιών, η κυβέρνηση συμφωνεί με θυμών ότι δέω να επαναφερθώσει εις λατρείαν Χριστού. Η του Αγίου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη περιέχει του Αγίου τον τάφο. Ολόκληρος δε πόλης αναμένει είσοδον ελληνικού στρατού ή να τελέσει εκεί εορτασμών. Αθήνε, 26 Οκτωβρίου 1912. Ωρα 1 μετά μεσημβρία. Κορομιλάς. Αμέσως ο Διάδοχος έστειλε τον Μαραθέα με ιδιόχειρη επιστολή του στα γαλλικά στο Θοδωρό, η οποία βρέθηκε αργότερα στα αρχεία του Βουλγάρικου στρατηγείου. Διοικητήν βουλγαρικών δυνάμεων, διαποστολά της Κυρκής. Στρατηγέ μου, αυτή τη στιγμή με πληροφορεί ότι το υπηκό σας έφτασε εις το χωρίον Αποστολά. Και έτσι εσείς με το κύριο σώμα το ακολουθείτε, κατευθυνόμενος εις Θεσσαλονίκη. Σας εκφράζω την χαρά μου δια τη συνάντησή μας αυτή. Αλλά λαμβάνω την τιμή συγχρόνως να σας πληροφορήσω ότι ευρίσκομαι επικεφαλής του ελληνικού στρατού έμπροσθεν της πόλεως αυτής, στην οποία θα εισέλθω απόψε. Και σας παρέχω αυτή την πληροφορία για να μην υποβάλλετε τα στρατεύματά σας εις τον κόπο της ασκόπου προς Θεσσαλονίκη προελάσεως. Και αν το θεωρήσετε χρησιμότερο, να κατευθύνετε τα δυνάμεις σας όπου υπάρχει επίγουσα στρατιωτική ανάγκη. Αρχηγείων ελληνικού στρατού προ Θεσσαλονίκης, αρχιστράτηγος ελληνικού στρατού Κωνσταντίνος, δούξ της Σπάρτης, 26 Οκτωβρίου 1912, 3 ώρα μετά μεσημβρία. Από την άλλη μεριά, ο Χασάν Ταξίν Πασάς αντιστεκόταν στεναρά στις πιέσεις των Βουλγάρων να μπουν στην πόλη και αποφάσισε να παραδώσει τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες. Φέρεται ότι ο Χασάν Ταξίν Πασάς είπε τις δύσκολες εκείνες ώρες. Από αυτούς την πήραμε και σε αυτούς θα την παραδώσουμε. Και
όπως γράφει στα απομνημονεύματά του ο Χασάν Ταξίν Πασάς, στην απόφασή του αυτή ενισχύθηκε από τις αρνητικές απαντήσεις που είχε λάβει από τους διοικητές του. Είχε ακόμα πληροφορηθεί τις κινήσεις του ελληνικού στρατού και την τανάλια που έκλεινε γύρω από την πόλη. Αποφάσισε να δώσει τέλος στην αγωνία του. Συνέταξε ο ίδιος την παρακάτω ολιγόλογη επιστολή προς τον Κωνσταντίνο. Προς την υψηλότητα τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο, αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού. Έχω την τιμή να πληροφορήσω την ημετέρα υψηλότητα ότι αποδέχομαι τη χθεσινή πρόταση της υψηλότητάς σας. Χασάν Ταξίν Πασάς, διοικητής της 8ης στρατιάς του Οθωμανικού στρατού. Στα απομνημονεύματά του, ο Μαζαράκης γράφει το γεγονό σου. Εβάδιζον την ημέρα εκείνη με το 19ο Σύνταγμα Πεζικού και προχωρούντες, αρχίσαμε να διακρίνουμε εις τους παρατιναγίαν Παρασκευήν λόφους ομάδας Τούρκων στρατιωτών ορθίων. Είχομεν φάσει εις την ανατολική παρυφή του χωρίου Αραπή, Νέα Μαγνησία, όταν διέκρινα ομάδα εφήβων, ερχομένη από το μέρος του εχθρού προς εμάς, με λευκή σημαία. Υπεύσα αμέσως και διευθύνθη προς την ομάδα. Άμα δε πλησίασε, Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος σε κράτη στην χείρα του φάκελο, μου τον παρέδωσε. Ο φάκελος ή το ανοιχτός, μέσα δε, ή το έγγραφο του Χασάν Ταξίν Πασά προς τον Έλληνα αρχιστράτηγο διάδοχο, διούργη του ανεκείνου, αποδέχεται όλους τους όρους της παραδόσεως, τους οποίους ο Έλληνα αρχιστράτηγος είχε θέσει την προτεραία δια των προξένων. Έσπευσα να αναγγείλω την ευχάριστον είδηση μες την ιεραρχία και είπα εις ανέβρεση του Γενικού Στρατηγείου. Οι στρατιώτες, αντιληφθέντες ότι πρόκειται περί παραδόσεως της πόλεως, εζητογράφαζουν. Συνήντησα έφυγε τον αρχιστράτηγο διάδοχο με το επιτελείο του παρά των Γαλλικών ποταμών και του ενεχείρισα την επιστολή του Χασάν Ταξίν Πασά. Ο αρχιστράτηγος απεφάσισε την αποστολή στη Θεσσαλονίκη των δύο αξιωματικών του επιτελείου, Δούσμανη και Μεταξά, για τον κανονισμό των λεπτομεριών της παραδόσεως του τουρκικού στρατού και της πόλεως. Η επιστολή παραδόθηκε στον διάδοχο στις 5:30 από τον λογαγό Μαζαράκη και τον έφεδρο αρχικολογαγό του πληροφορικού Αλιμπέχη. Ο Σπύρος Μελάς περιγράφει την αναμονή του βασιλιά στο κοιτάδι. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος δεν άκουγε τίποτα άλλο από τον εκνευριστικό ήχο της αδιάκοπης βροχής και δεν έβλεπε παρά τα καραβάνια των εφοδιοπρομπών, τα αδύνατα και κατατσακισμένα μας αλογάκια που κατάφορτα περπατούσαν αργά το ένα πίσω από το άλλο και χάνονταν, σβήνανε σιγά σιγά στο μακρινό ορίζοντα. Όταν στο μικρό σιδηροδρομικό σταθμό έφτασε καμιά φορά η είδηση ότι ο Χασάν Ταξίν Πασάς δέχτηκε τους όρους του Κωνσταντίνου, η χαρά του βασιλέως ήταν τόση που τη νύχτα δεν κοιμήθηκε και ας σημειωθεί ότι ήταν άγρυπνος 56 ώρες. Γύρω από αυτόν το μικρό σιδηροδρομικό σταθμό ο βασιλεύς Γεώργιος ο πρώτος ξενυχτούσε σε μία καρέκλα, όλος αγωνία και λαχτάρα. Η στρατιά μας
αγρυπνούσε με την ίδια αγωνία και την ίδια λαχτάρα. Αλλά και με τη μεγάλη απόφαση της νίκης. Όλοι, από τον ανώτατο άρχοντα προς τον τελευταίον φαντάρο, είχαν δώσει εκεί τα πάντα. Ήταν ήδη 9:30 όταν ο Δούσμανης και ο Μεταξάς συνάντησαν τον Ταξί στο διοικητήριο και μετά τις απαραίτητες τυπικές φιλοφρονήσεις στα ελληνικά, αφού ο Ταξί απεκάλυψε ότι γνωρίζει άπτεστα την ελληνική γλώσσα, καθώς είχε αποφοιτήσει από τη Ζωσιμαία Σχολή ο Αμίνο, ξεκίνησε η σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης από τον Μεταξά και έναν Τούρκο αξιωματικό του επιτελείου. Το πρωτόκολλο παράδοσης συντάχθηκε μόνο στα γαλλικά και υπογράφηκε τελικά στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Στον ελληνικό στρατό παραδόθηκαν ως εχμάλωτοι περίπου 25.000 οπλίτες και 1.000 εξωματικοί, ενώ περίπου την κατοχή του ως λάχτα, 70 πυροβόλα, 30 πολυβόλα, 7.000 στουφέκια, 1.200 ήπιοι και άφθονο πολεμικό γλυκό κάθε κατηγορίας. Το κείμενο πρωτοκόλλου παράδοσης έχει ως εξής. Άρθρο 1. Τα όπλα του Οθωμανικού στρατού θα παραλυφθούν, θα υποφυγευθούν και θα φρουρηθούν υπό την ευθύνη του ελληνικού στρατού. Άρθρο 2. Η πόλη της Θεσσαλονίκης παραδίδεται στον ελληνικό στρατό ως τη συνομολόγηση της ειρήνης. Και ακολουθούν άλλα 8 άρθρα. Αρχίζει πλέον μια νέα ζωή για την ελεύθερη Ελλάδα. Μια ζωή 100 χρόνων από τότε. Μια ζωή γεμάτη παλμό και εθνική υπερηφάνεια.